Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Εξαιτίας ακριβώς αυτού που είπε τώρα ο αγαπητός Ντόνι για την... ναι. Ωραία, σούπερ. Αρχίσαμε πολύ ωραία. Αρχίσαμε με τα σαρδάμ. Ωραία. Αρχίσαμε με τα σαρδάμ. Λοιπόν, ναι, εξαιτίας αυτού που είπε ο Βασίλης για το ρόλο μου στην... ως επιμελητού στην Biennale της Βενετίας, θα σας ζητήσω να με συγχωρήσετε, διότι κάποια στιγμή θα αποχωρήσω, διότι έχουμε ξεναγήσει σε συνεργάτες και χορηγούς στην έκθεση, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο ΦΙΞ. Αν μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ένα ακριβώς εικαστικό συμβάν, αλλά είναι ένας περιπατητικός κινηματογράφος, ο οποίος βγάζει ένα ερώτημα το πώς μπορούμε να δούμε τον κινηματογράφο αλλιώς. Οπότε θα σας καλέσω όλους να το επισκεφτείτε και να μας κάνετε και τις κριτικές σας. Χαίρομαι που βάλαμε ένα όριο 6 λεπτών, 7 λεπτών, κάπου το είδα αυτό. Είναι ιδιαίτερα σοφό, διότι στην αρχαία αγορά, στο Άτου Ατάλου, υπάρχει μια κλεψίδρα η οποία μετρούσε το χρόνο των αρχαίων ομιλητών με νερό. Και αυτό είναι 6 λεπτά. Οπότε αρχίζω. Τα τελευταία δύο χρόνια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την Ελίζα Λαντό, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια και ένα εξαιρετικό Διοικητικό Συμβούλιο που υποστηρίζει όλες τις ενέργειες του Φεστιβάλ και εργάζεται μαζί μας, νομίζω, στη σωστή κατεύθυνση, σκεφτήκαμε να δουλέψουμε πάνω σε τρεις άξονες. Την πόλη της Θεσσαλονίκης, τον ελληνικό κινηματογράφο και το διεθνή ρόλο του φεστιβάλ. Ο πρώτος άξονας θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε το τέλος του φεστιβάλ και η αρχή των πόλεων. Γιατί, τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δίνουμε τον πρώτο λόγο στην πόλη που φιλοξενεί το φεστιβάλ. Γι' αυτό προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτό το ρόλο του φεστιβάλ μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα μόνο φεστιβάλ. Ακόμα αρκετός κόσμος μας λέει το φεστιβάλ Νοεμβρίου. Δεν είναι μόνο το φεστιβάλ του Νοεμβρίου. Είναι το φεστιβάλ του Νοεμβρίου με ταινίες φιξιών, το φεστιβάλ του Μαρτίου με ταινίες ντοκιμαντέρ, ένα μουσείο κινηματογράφου, πολύ ζωντανό, το οποίο βρισκόμαστε σε μια φάση να το αναμορφώσουμε και να το ξαναχτίσουμε, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της νέας εποχής, μία ταινιοθήκη, τέσσερις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες λειτουργούν όλο τον χρόνο και παίζουν ποιοτικές ταινίες, ένας νέος χώρος, η αποθήκη Γάμα που γνωρίζετε όλοι, η οποία παραχωρήθηκε στο φεστιβάλ και θα αξιοποιηθεί από τον Νοέμβριο για πολιτιστικές δράσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και δράσεις που φορούν ολόκληρη την Ελλάδα, και μια προσπάθεια να ξαναφέρουμε το κινηματογράφο με άξονα τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, φέτος τολμήσαμε να κάνουμε την πανελλήνια πρεμιέρα μιας ελληνικής ταινίας. Η ταινία του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο γράμμα, δεν έκανε την πρεμιέρα της στην Αθήνα και αυτό ήταν η πρώτη φορά που έγινε, αλλά στη Θεσσαλονίκη ήρθαν όλοι οι δημιουργοί και παρουσίασαν για πρώτη φορά όλοι οι δημοσιογράφοι και παρουσιάσαμε την ταινία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο δεύτερος άξονας είναι η υποστήριξη της ελληνικής παραγωγής. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, εδώ είναι το πιο σημαντικό θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εντάχει, νομίζω ότι τα ξέρετε, αλλά θα ήθελα να τα αναφέρω. Έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τον αριθμό των ελληνικών ταινιών που προβάλλονται στο φεστιβάλ. Δεν κυνηγάμε αποκλειστικά να είναι μια ταινία πρεμιέρα. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχει παιχτεί σε ένα άλλο φεστιβάλ, αλλά θέλουμε οι Έλληνες δημιουργοί να έρθουν και να ζυμωθούν με το κοινό και όλο τον κόσμο του κινηματογράφου. Αυξήσαμε επίσης τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ του Νοεμβρίου. Δημιουργήσαμε ένα διεθνές διαγωνιστικό τμήμα στο Φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ του Μαρτίου. Πάλι μέχρι τρεις ελληνικές ταινίες και στα δύο αυτά διαγωνιστικά τμήματα. Και προσπαθούμε να δικτυώσουμε τους Έλληνες συντελεστές με τους ξένους συναδέλφους τους. Αυτό
Μας το ζήτησε η κοινότητα, μας το ζητήσατε εσείς σε πάρα πολλές κουβέντες που είχαμε κάνει και προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ένας τρόπος που σκεφτήκαμε είναι το matchmaking, προξενιά δηλαδή. Φέρνουμε και τα καλύτερα προξενιά γίνονται σε τραπέζια. Τρώγοντας. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια ξέρουμε ότι τρώνε πολύ καλά. Το ξέρουν και οι ξένοι. Οπότε καθόμαστε σε τραπέζια μετά τις προβολές, μετά τις ταινίες, Έλληνες και ξένοι. Τρώμε και συζητάμε πώς θα έρθει ο ένας κοντά με τον άλλον. Μετά το τέλος τραπεζιού μου έχουν πει οι Έλληνες που συμμετέχουν ότι φεύγουν με 10 κάρτες στην τσέπη τους, με διάφορα mail που ανταλλάσσουν. Πέρσι πάρα πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν όλο σε αυτό το matchmaking. Ήδη έχουν κάνει επαφές με ξένους παραγωγούς, με ξένους συναδέλφους τους, με κινηματογραφικά φεστιβάλ. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Συνεργαζόμαστε με μεγάλους διεθνείς φορείς, όπως είναι το EDN, το φεστιβάλ του Λοκάρνο. Διότι η αγορά, αυτό το τμήμα του φεστιβάλ, είναι, πιστεύω εγώ ότι είναι το πιο σημαντικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Λέω ότι η αγορά είναι η κουζίνα του φεστιβάλ. Όταν πάμε σε ένα εστιατόριο, όλοι διαφορόμαστε για τη σάλα, την καθαριότητα, τα τραπέζια, το σέρβις, την τιμή, αλλά η δουλειά γίνεται πίσω, στην κουζίνα. Αυτό είναι η αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και αυτό θέλουμε πάρα πολύ να το ενισχύσουμε. Συνεργαζόμαστε βέβαια και με τους ελληνικούς οργανισμούς, πρώτα και καλύτερα με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή ένα μνημόνιο, ας το πούμε, συνεργασίας ετήσιο και για τα δύο φεστιβάλ, αλλά και τις δράσεις στην υπόλοιπη χρονιά, με διάφορους άλλους, με όλα τα σωματεία του κινηματογραφικού χώρου. Πέρσι συνεργαστήκαμε με την ΕΣΠΕΚ, φέτος θα συνεργαστούμε με την Εταιρεία Ελληνών Σκηνοθετών για δράσεις στο φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του Νοεμβρίου. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι το Θεσσαλονίκη Goes to Cannes, όπου έγινε πρώτη φορά πέρσι πάλι σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Παίρνουμε ανολοκλήρωτες ταινίες Work in Progress στις Κάνες. Αυτό έγινε μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση με το στριφνό, ας το πω, ξινό φεστιβάλ Κανών, για να τους παρουσιάζουμε τις ατέλειωτες ελληνικές ταινίες, ένα μικρό απόσπασμα, για να φέρουμε σε επαφή τους Έλληνες με την διεθνή αγορά. Δεν είναι τόσο ορατό αυτό το πράγμα, αλλά πέρσι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, θα το επαναλάβουμε και φέτος. Προσπαθούμε να στηρίξουμε και να αναδείξουμε νέα ταλέντα, δεν ξεχνάμε την παλιότερη γενιά, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πέρσι είχαμε από τους νέους, από νέους που έφτιαξαν ταινίες μόνοι τους, χωρίς καμία υποστήριξη, με μια κάμερα ή με ένα κινητό τηλέφωνο, και την ταινία του Τόνι και του Σταυροτσιόλη. Ο τρίτος είναι η ενίσχυση του ρόλου του φεστιβάλ στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη. Από εκεί, όσο το ενισχύσουμε αυτό το πράγμα, τόσο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Δύο λεπτά ακόμα. Σωστά. Μου αρκούν. Το Νοέμβριο δίνουμε βάση στο ανεξάρτητο σινεμά, όπως ήταν πάντα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής προγράμματος τον Γιώργο Κρασακόπουλο. Το Μάρτιο συνεχίζουμε τη γραμμή που έχει σχεδιάσει ο ιδρυτής αυτού του φεστιβάλ και για χρόνια ο διευθυντής ο Δημήτρης Τσεϊπίδης, με επικεφαλής προγράμματος τον Δημήτρη Κερκινό, είναι εδώ κάπου, γεια σου Δημήτρη. Και την αγορά επεξεργαζόμαστε νέους τρόπους με υπεύθυνη αγορά στη Γιάννα Σαρή να φέρουμε σε επαφή αυτό που σας είπα όλους τους Έλληνες με το διεθνή χώρο. Νομίζω ότι δεν θα τελειώσω τα δύο λεπτά. Αυτά ήθελα. Το πιο σημαντικό για μας είναι οι συνεργασίες. Είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα με όλους τους φορείς, με όλους τους παράγοντες και με σκηνοθέτες, δημιουργούς, παραγωγούς. Αρχίζουμε και πάλι άλλη μια κουβέντα τώρα πριν το Φεστιβάλ του Νοεμβρίου. Σας καλώ όλους, σας παρακαλώ όλους. Θα αρχίσουμε και εμείς να ξανακάνουμε όλες αυτές τις κουβέντες. Χρειαζόμαστε νέες ιδέες, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και πιστεύουμε ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι επίσης, εκτός από όλα αυτά τα πράγματα, και μια δημόσια υπηρεσία. Και αυτή η δημόσια υπηρεσία έχει υποχρέωση να βοηθάει το Δήμο, τον κόσμο,
το κοινό. Εν τέλει τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.